τα φώτα της πόλης ανάβουν, είναι ωραίο να συναντάς ανθρώπους. Η ζωή είναι γλυκιά και οι στιγμές μοναδικές, όταν οι άνθρωποι μοιράζονται τις ιστορίες τους. Φέτος θα συναντάμε ανθρώπους και θα μαθαίνουμε αυτά που έχουν να μας πούν, γιατί ποτέ δεν μαθαίνεις μιλώντας, μαθαίνεις ρωτώντας. Η ζωή του Ολυμπιονίκη Γιώργου Καπελάκη θα αλλάξει για πάντα ένα καλοκαίρι μετά από μια μοιραία βουτιά στη θάλασσα που θα τον καθυλώσει. Η θέλησή του όμως νίκησε τα κινητικά του προβλήματα. Ερωτεύτηκε τις πισίνες και σήμερα μετρά πάρα πολλές επιτυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας ακούσουμε την ιστορία του. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Στέλιο. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα μας δοθεί η δυνατότητα να ξαναθυμηθούμε μια ιστορία που έχω την εντύπωση ότι τώρα πια δεν σε πονάει. Την έχεις αποδεχτεί εντελώς. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια ιστορία η οποία κάποια στιγμή πήρε μια δραματική μορφή, αλλά με την πάροδο των χρόνων αυτή η μορφή άλλαξε, έγινε γλυκιά, έγινε ωραία, ενδιαφέρον και πιστεύω ότι ήταν μια πορεία η οποία μάλλον ήταν αδιανόητο να πιστέψω ότι θα μπορούσε να διαγραφεί τόσο εύκολα και τόσο όμορφα. Τι είναι αυτό που την ιστορία αυτή, που είναι η ιστορία της ζωής σου, την έκανε πια να είναι γλυκιά και να είναι για κάποιους ανθρώπους αισιόδοξη? Η οικογένειά σου, ο γιος σου, η ωριμότητα η δικιά σου, τα χρόνια που πέρασαν? Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, των οποίων αν δεν υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες, δεν μπορούν να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα που συνέβησαν σε μένα. Σίγουρα είχα μια οικογένεια η οποία με στήριξε από την πρώτη στιγμή. Είχα ένα ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον το οποίο μας στήριξε και την οικογένειά μου και εμένα. Είχα ένα πολύ δεμένο φιλικό περιβάλλον. Αλλά εκ των υστέρων πιστεύω ότι εγώ προσωπικά είχα τη δύναμη και τη θέληση να υπερβώ όλα αυτά τα πολύ δύσκολα εμπόδια που είχα λόγω της βαριάς αναπηρίας που απέκτησα και να αποφασίσω ότι έπρεπε να ζήσω και όχι να κάθομαι και να κλαίω τη μοίρα μου νομίζοντας ότι όλα έχουν τελειώσει. Ήσουν φύση και θέση από πιτσιρίκι, έτσι, αγωνιστής, ή σε έκανε η ίδια η ζωή να πεισμώσεις και να ξεπεράσεις όλα αυτά τα εμπόδια? Πιστεύω ότι ήμουν ανταγωνιστικός. Ήμουνα ένα παιδί το οποίο διεκδικούσε πράγματα, που ήθελε να κάνει το κάτι παραπάνω. Δεν πίστευα όμως ποτέ μου ότι θα είχα όλη αυτή τη δύναμη να μπορέσω να κάνω όλα αυτά που ακολούθησαν. Δεν σου κρύβω ότι εγώ ίδιος στην αρχή, όταν μου συνέβησε όλο αυτό, πίστευα ότι είχαν τελειώσει όλα. Και είναι και λογικό αυτό. Απλώς, σιγά σιγά, με όλη αυτή τη στήριξη που είπαμε πριν, αλλά και με την εσωτερική μου ανάγκη, μάλλον να πω ότι προσπάθησε. Μπορείς. Έστω σε όποιο βαθμό μπορέσεις. Όλο αυτό πιστεύω ότι ήταν μια μεγάλη ανάγκη καταρχήν εσωτερική για μένα, που εξελίχθηκε στην πορεία που ακολούθησα στη ζωή μου. Γιώργο, μεγαλώνει σε ένα πολύ όμορφο χωριό, ημιωρινό, και αν ρωτούσα τη μάνα σου πώς ήσουν σαν παιδί, τι θα μου έλεγε? Κουζουλό κοπέλι, ζωηρός, άτακτος, ή ήσουν ένα παιδί όπως όλα τα άλλα?
Πιστεύω ότι δεν ήμουν ένα πολύ άτακτο παιδί. Ήμουν συναισθαλμένος πάντα. Και στις κινήσεις μου δεν έκανα τραγικά πράγματα. Δεν έκανα, ας πούμε, πράγματα τα οποία θα έφερνα σε δύσκολη θέση και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Απλώς, σαν παιδί κι εγώ, μπορεί να έκανα λίγο τις αταξίες μου, αλλά σε γενικές γραμμές, πιστεύω ήμουν ένα συναισθαλμένο παιδί. Μέχρι πότε ήσουν στις Άνω Ασίτες, στο χωριό σου? Στις Άνω Ασίτες ήμουνα μέχρι τα 16 μου. Λίγο πολύ με το γυμνάσιο... Μόλις τελείωσα το γυμνάσιο, είχα πάει λύκειο, απλώς κάποια στιγμή πήγα Ηράκλειο, διότι ήθελα να πάω και στη σχολή μου μετά την τουριστικών επαγγελμάτων που τελείωσα, όπου ξέκοψα σιγά σιγά τη διαμονή μου στο χωριό και είχε έρθει στο Ηράκλειο η διαμονή μου. Έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ κοντά το Ηράκλειο με το χωριό. Αυτό ονειρευόσουν να έχεις μια λαμπρή καριέρα στο χώρο των τουριστικών επαγγελμάτων? Ποια ήταν τα σχέδιά σου, αν θυμάσαι, τότε που ήσουν σε αυτή την ηλικία της εφηβείας, 16-17 χρόνια? Δεν σου κρύβω ότι την εποχή εκείνη, εμείς τα παιδιά του χωριού, οι γονείς μας μάθαιναν όλες τις αγροτικές δουλειές. Δηλαδή, εγώ στα 16 μου ήξερα όλες τις αγροτικές δουλειές. Απλώς, μέσα μου δεν ήθελα να ακολουθήσω αυτό το τομέα. Ήμουν τυχερός ότι ο πατέρας μου με πήγε από πολύ μικρό σε φροντιστήριο Αγγλικών και έμαθα τα αγγλικά. Και όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να δώσω στη σχολή των τουριστικών επαγγελμάτων και μπήκαμε πολύ άνεση λόγω της γνώσης των Αγγλικών, ήταν ένας τομέας ο οποίος με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Επειδή ήμουν ένα έτσι πολύ κοινωνικό άτομο και μου άρεσε η συναναστροφή με νέους ανθρώπους, όταν μπήκα στο χώρο αυτό, πίστευα ότι έκανα για αυτόν και θα είχα προοπτικές στο χώρο αυτόν. Λοιπόν, και ενώ μία λαμπρή καριέρα είναι μπροστά σου, είναι καλοκαίρι, θυμάσαι τη μέρα που έκανες τη μοιραία βουτιά, πώς έγινε, πού έγινε? Τελειώνοντας τη σχολή μου, ήρθε η θητεία μου, η στρατιωτική μου θητεία, ήταν στην αεροπορία. Υπηρετούσα εδώ στην 126 Σμηναρχία Μάχη στο Ηράκλειο, όπου είχε ένα παράρτημα στον καρτερό τηλέσχη αξιωματικών, όπου λόγω των γνώσεών με εμένα στα ξενοδοχειακά, τουριστικά, εστιατοριακά, ήμουν υπεύθυνος τηλέσχη. Ένα μεσημέρι, τελειώνοντας την υπηρεσία μου εκεί, όλα τα παιδιά που είμαστε, όλοι οι φαντάροι που ήμασταν, πήγαμε να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα που ήταν ακριβώς δίπλα. Εγώ ανέβηκα σε ένα βράχο, στον οποίο δεν σου κρύβω ότι έβλεπα ότι είχε μια επικινδυνότητα το να κάνω τη βουτιά αυτή προς τη θάλασσα. Ήμουνα κάποια δευτερόλεπτα, μπορεί και λεπτό, δηλιάζοντας να την κάνω, να μην την κάνω, και ξαφνικά παίρνω την απόφαση και κάνω τη βουτιά. Το μεγάλο λάθος μου τότε ήταν ότι στο σημείο αυτό η θάλασσα ήταν πολύ ανάβαθη, εγώ δεν το ήξερα. Και εκ των υστέρων, μάλλον τη στιγμή της βουτιάς, το κύμα ήταν άδειαζε και έγινε ακόμη πιο ανάβαθη, με αποτέλεσμα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον πυθμένα της θάλασσας και να σπάσω αμέσως τον αυχένα μου. Η παραλυσία ήταν άμεση. Λιποθύμησες? Όχι. Έχεις εικόνα? Όχι. Θυμάσαι? Έχω 100% εικόνα. Η αναπηρία ήταν άμεση, δηλαδή αμέσως δεν μπορούσα να κουνήσω ούτε τα χέρια μου ούτε τα πόδια μου. Κρατούσα την αναπνοή μου στο νερό και σκεφτόμουν μέσα μου ότι εάν δεν με βγάλουν έξω
οι φίλοι μου που είμαστε μαζί, φαντάρι, αν δεν καταλάβουν ότι κάτι έχει συμβεί με μένα, θα πνιγόμουν από έλλειψη οξυγόνου. Όπου ξαφνικά κάποια στιγμή νιώθω να με τραβάνε έξω. Και να μου λένε τι συμβαίνει, λέω παιδιά δεν μπορώ ούτε να περπατήσω, ούτε να κουνήσω τα χέρια μου. Από εκεί μετά ξεκίνησε η μεγάλη περιπέτειά μου. Νοσηλεία ένα χρόνο στην Αθήνα. Επιστροφή εδώ στην Κρήτη. Η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι αυτή η βουτιά και αυτό το χτύπημα και αυτό που εκείνη τη στιγμή ένιωθες, ακινησία άκρων, χέρια, πόδια, δεν μπορείς να κουνήσεις τίποτα, θα είναι μόνιμο, πότε το συνειδητοποιείς? Στο 401 που νοσηλεύεσαι αργότερα? Ναι, ναι, ναι. Εγώ νοσηλεύτηκα στο 251 στο ΓΝΑΣ, είναι το νοσοκομείο της αεροπορίας στην Αθήνα. Φαντάσου, εγώ χτύπησα το 1993. Ήταν άλλες εποχές σε σχέση με τώρα. Μου κρύβαν πράγματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου. Ενώ ήταν άμεσα ξεκάθαρο από την αρχή ότι έχω αποκτήσει μία αναπηρία μόνιμη, δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναπερπατήσω. Αυτό μου το κρύβαν για αρκετό διάστημα. Θυμάμαι όμως αξέχαστα, είμαι στο θάλαμο που νοσηλεύομαι και υπάρχει μία νοσοκόμα βαθμοφόρος, η οποία έρχεται κάποια στιγμή, όπως είμαι εξαπλωμένος πλάγια στο κρεβάτι και κάθεται δίπλα μου και μου ξεκινάει μία συζήτηση, συζητάμε τώρα αυτό 4 μήνες μετά το χτύπημά μου και μου λέει Γιώργο, άκου να δεις, είσαι μικρός, είσαι νέος, θέλω να ξέρεις ότι και από αυτή την κατάσταση που βρίσκεσαι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Εκείνη τη στιγμή μέσα μου πάγωσα λίγο, λέω. Γιατί μέχρι τότε είχα την ελπίδα, μου δίδανε ελπίδες μέχρι τότε. Μου δίδανε ελπίδες ότι γίνονται έρευνες, ότι θα πάμε στο εξωτερικό, θα πάμε στην Αμερική, θα πάμε στους καλύτερους γιατρούς, ότι δεν μου είχε πει κάποιος ότι δεν θα ξαναπερπατήσεις. Μπορεί να περνούσε σαν σκέψη, αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω. Και μετά από αυτή τη συζήτηση, εγώ δεν είπα κάτι, αλλά μέσα μου ένιωσα ότι επειδή της είχα εμπιστοσύνη της νοσοκόμας αυτής, ότι μου υπονόησε ότι αυτό που είχα ήταν μόνιμο και ότι έπρεπε με αυτήν τη νέα κατάσταση να προχωρήσω. Έσβησε η ελπίδα λοιπόν. Ναι, εκείνη τη στιγμή ναι. Θυμάμαι σε παλιότερη κουβέντα μας που ότι μου είχες περιγράψει το πρώτο διάστημα που ήταν αρκετά, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλο, 1 με 2 χρόνια, όταν επιστρέψατε με την οικογένειά σου στην Κρήτη, είχες κλειστεί στο σπίτι. Εννοείται. Ήταν μεγαλύτερο το διάστημα. Ήτανε 3 με 4 χρόνια. Τελειώνοντας όλη την νοσηλεία μου στην Αθήνα και στο νοσοκομείο και στο κέντρο αποκατάστασης, μου είπανε κάποια στιγμή η κατάσταση της υγείας μου δεν άλλαξε. Η κινητική εννοώ κατάσταση. Αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε πίσω. Ξαναγύρισα στο χωριό Στέλιο. Στο σπίτι μου, εκεί που είχα φύγει για αρκετά χρόνια και είχα την ανεξαρτησία μου, και είχα τη ζωή μου, και είχα φτιάξει τα όνειρά μου, ξαφνικά ξαναέχει να πάει το παιδάκι του μπαμπά και της μαμάς. Διότι τους είχα ανάγκη. Τους είχα ανάγκη καταρχήν για την αυτοεξυπηρέτησή μου, και γενικότερα για όλα τα υπόλοιπα. Να ρωτήσω και η ψυχολογία πώς ήταν. Είχες θυμό γιατί σου συνέβη, ενώ πήγαιναν όλα ρολόι, πήγαιναν όλα καλά, αρνιώσουν να αποδεχτείς? Ναι. Υπάρχουν πολλά πράγματα που περάσαν από το μυαλό μου, αλλά το βασικό, ξέρεις ποιο ήταν, ότι αυτό που έπαθες ήσουν υπαίτιος εσύ. Δεν έφταιγε κάποιος άλλος, γιατί δυστυχώς
Ξέρουμε πολλές περιπτώσεις, είτε με τροχαία, είτε με άλλα ατυχήματα, τα οποία δεν φταίνε τα άτομα που αποκτήσαν την αναπήρεια. Η περίπτωσή μου όμως εμένα είναι ξεκάθαρη. Έκανα μία πράξη η οποία ήμουνα υπεύθυνος εγώ για το αποτέλεσμά της. Θέλει κότσια να το παραδεχτείς αυτό που μου περιγράφεις. Εννοείται. Εάν δεν το είχα παραδεχτεί αυτό, δεν θα μπορούσα να προχωρήσω. Άρα παίρνεις την ευθύνη. Παίρνω την ευθύνη της πράξεώς μου, εννοείται. Την παίρνω σε όλο το βαθμό. Θα μπορούσα να σου πω 10 δικαιολογίες για να μην έφτανα στο σημείο αυτό. Τις αφήνω πίσω. Η καθαρή πράξη ήταν δική μου και το αποτέλεσμα της. Και ανάλαβα την ευθύνη της πράξεώς μου. Εκείνο το διάστημα κάνεις όνειρα. Σκέφτεσαι το αύριο ή δεν σε απασχολεί. Έχει το συναίσθημα και το μυαλό σου παγώσει μέχρι να συμφιλειωθείς με αυτή τη νέα κατάσταση, με αυτή την ανατροπή στη ζωή σου. Πιστεύω ότι εκείνο το διάστημα το μόνο που σκέφτεσαι είναι ότι μπορεί να ξυπνήσεις ένα πρωί και να περπατάς. Με την πάροδο του καιρού και όσο αυτό δεν γίνεται, σβήνει σιγά σιγά αυτό. Πέρασε ένα διάστημα που το σκεφτόμουν αυτό. Κάποια στιγμή που το χωνεύεις ότι θαύμα δεν θα γίνει, εκεί έρχονται μετά άλλες σκέψεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα της στιγμής εκείνης. Και πότε ξεκινάς να βγαίνεις από το σπίτι, τι έγινε και επιστρέφεις αυτό που λέμε, καθημερινότητα, κανονικότητα. Τότε, θέλω να σου πω ότι ένα νέο παιδί σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο ήταν μία εικόνα γενικότερη, η οποία τραβούσε την προσοχή. Δεν σου κρύβω ότι... Και αρνητικά. Εννοείται. Ότι τα διάκριτα βλέμματα τότε ήταν πάρα πολλά. Τα ένιωθες, ε. Τα ένιωθα. Αυτός έκανε... Διότι δεν υπήρχαν άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο να κυκλοφορούν. Εντάξει, στο χωριό μου, πες, όλοι ήρθανε με, ξέρανε συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί. Αλλά στο Ηράκλειο, στα μαγαζιά, που ήταν πολύ λίγες οι φορές που είχα βγει και σε πολύ συγκεκριμένα μέρη, κι όμως το ένιωθα. Κάποια στιγμή όμως, αποφάσισα να πάρω αυτοκίνητο. Το είχα δει αυτό, ότι άτομα με αναπηρία οδηγούσαν αυτοκίνητο στην Αθήνα, στο κέντρο αποκατάστασης. Απλώς λόγω της βαριάς αναπηρίας που είχα εγώ, διότι θέλω να ξεκαθαρίσω ότι με το που έσπασα τον αυχένα μου, απέκτησα τετραπληγία. Για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι τετραπληγία, δεν μπορείς να κινήσεις καθόλου τα πόδια σου. Εγώ κινώ τα χέρια μου, απλώς δεν έχω σύλληψη. Δεν μπορώ σε μια χειραψία να σου σφίξω το χέρι. Ναι. Δεν μπορώ να πιάσω το ποτήρι με το ένα μου χέρι από το τραπέζι. Πρέπει να το πιάσω με τα δύο μου χέρια. Αυτό είναι ακόμη μια μεγαλύτερη δυσκολία στο να μπορείς να κάνεις πράγματα. Είχα μια αμφιβολία αν θα μπορέσω να οδηγήσω αυτοκίνητο. Και πήρα όμως την απόφαση να παραγγείλω ένα αυτοκίνητο. Παραγγείλησα ένα συμβατικό αυτοκίνητο απλώς με αυτόματο κυβότιο, ταχυτήτων. Τότε, όταν παράγγειλες ένα αυτοκίνητο με αυτόματο κυβότιο, έκανε 5-6 μήνες να έρθει. Όλο αυτό το διάστημα, ενώ δεν έκανα τίποτα σπίτι μου, λόγω της αμφιβολίας που είχα, αν θα μπορέσω να οδηγήσω, στο χέρι αυτό έβαλα ένα βαράκι και σε αυτό άλλο ένα, λίγο βάρος, μισό κιλό ας πούμε, και με αυτό το χέρι έκανα την κίνηση που κάνεις όταν οδηγάς φρένο γκάζ και με αυτό το χέρι έκανα την κίνηση του τιμονιού. Για 6 μήνες, καθημερινά, ανελιπώς. Διότι είχα το άγχος μήπως έρθει το αυτοκίνητο και δεν μπορούσα να το οδηγήσω. Το αυτοκίνητο ήρθε, το οδήγησα.
Αυτές και όμως εκεί... οι απλές κινήσεις μου θυμίζουν Karate Kid. Ναι. Ναι. Είναι όμως πραγματικό. Πόσο σου άλλαξαν την καθημερινότητα? Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αν δεν είχα πάρει το αυτοκίνητο, μάλλον θα ήμουν ακόμη στο χωριό. Εγκλωβισμένος στο σπίτι. Μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Μακριά από αδιάκριτα βλέμματα και να μην κάνω τίποτα. Ήρθε το αυτοκίνητο, με το που ήρθε το αυτοκίνητο και μπήκα μέσα και αμέσως οδήγησα, αμέσως, όταν λέμε τώρα αμέσως, αμέσως. Το πήρα, μου το φέραν σπίτι, το πήρα και έκανα μία βόλτα εκεί γύρω στο χωριό. Πήρα μια τεράστια χαρά. Γιατί τι είχε συμβεί? Μπορούσα να φύγω μόνος μου, να πάω κάπου, χωρίς να χρειαστεί να έρθεις εσύ ο φίλος μου να με πάρεις, χωρίς να χρειαστεί να έρθει ο ξαδερφός μου, χωρίς να χρειαστεί οποιοσδήποτε. Απέκτησα μια αυτονομία. Που αυτή την αυτονομία τα επόμενα χρόνια την δερμάτισα, θέλω να πω. Από ένα άτομο το οποίο δεν έβγαινε καθόλου, να βγαίνει σε καθημερινή βάση. Παρέες, φίλοι. Παρέες, φίλοι, μπαράκια, ξενύχτια. Ξεπέρασες την αδιακρισία των άλλων. Τα πάντα, δεν με ενδιαφέρε τίποτα. Μία ζωή, ας πούμε, πολύ έτσι ξέφρενη, μπορώ να πω. Δεν ξέρω, μάλλον είχα πιεστεί πολύ όλο αυτό το διάστημα. Τότε γνωρίζεις και τη γυναίκα σου, ναι. Τη Φέη. Ναι, είχα γνωρίσει στο διάστημα αυτό διάφορες κοπέλες και κάποια στιγμή γνωρίζω και τη Φέη. Και ήταν το διάστημα που σιγά σιγά έκανα τα πρώτα μου δειλά βήματα στον αθλητισμό, στην κολύμβηση. Ίσως περίμενε κάποιος, επειδή με μια βουτιά ξεκίνησε το πρόβλημα και αυτή η τεράστια ανατροπή στη ζωή σου, ότι δεν θα επέλεγες ποτέ το υγρό στοιχείο και την κολύμβηση. Όταν σε μια παρέα συζητάτε για τον αθλητισμό και με έναν άνθρωπο που έχει βοηθήσει πολλά άτομα, θα πεις εσύ ποιος είναι, εσύ επιλέγεις πισίνα. Πισίνα. Γιατί? Γιατί μου άρεσε η κολύμβηση πάντα. Ενώ ήμουν ένα παιδί του βουνού, ανελιπώς το καλοκαίρι ο πατέρας μας κάθε Κυριακή μας πήγαινε στη θάλασσα. Μας είχε μάθει να κολυμπάμε, διότι αυτός είχε υπηρετήσει στο ναυτικό, ήταν καλός κολυμβητής και θυμάμαι από μικρά παιδιά μας πήγαινε στη θάλασσα και μας έμαθε να κολυμπάμε. Και την αγαπήσαμε τη θάλασσα. Δηλαδή σίγουρα αν έμενα στην πόλη θα πήγαινα πισίνα σαν παιδική, ας πούμε, ενασχόληση. Η ιστορία ξεκινάει ότι τότε που έβγαινα το χωριό με το αυτοκίνητο, είχα γνωρίσει μια παρέα παιδιών με αναπηρία στο συνομιλική μου, οι οποίοι βρισκόμασταν σε ένα συγκεκριμένο μέρος, συζητούσαμε, κάναμε κάποιες δραστηριότητες. Μαζί σας και ένας προπονητής, ένας γυμναστής. Στην παρέα αυτή κάποια στιγμή, η παρέα αυτή απαρτιζόταν, για να καταλάβει ο κόσμος, τον αείμνηστο το Γιώργο το Σιφάκη, την Κατερίνα τη Βάνδουλα και άλλα παιδιά, όπου κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Παράσχος ο Ασκουλίδης, ένας γυμναστής, καμιά σχέση όμως με την κολύμβηση, ήταν αθλητής και προπονητής της Ελληνορωμαϊκής, της πάλης, ο οποίος όμως είχε μία επαφή με άτομα με αναπηρία και του είχε δώσει κάποιες προπονητικές κατευθύνσεις. Όπου μας πρότεινε στα παιδιά εκεί, παιδιά, μπορείτε να ασχοληθείτε με τον αθλητισμό. Και μας είπε κάποια αθλήματα, μας είπε την κολύμβηση, μας είπε το στίβο, μας είπε διάφορα. Λέω, εγώ αμέσως κολύμβηση. Πισίνα. Πισίνα. Θυμάσαι την πρώτη βουτιά.
την πρώτη απόπειρα. Εννοείται. Γιατί. Τη θυμάμαι για ποιο λόγο. Διότι φαντάσου, εγώ χτύπησα το 1993. Ήταν 1999 και εγώ δεν είχα ξαναμπεί ούτε σε πισίνα ούτε σε θάλασσα. Είχαν περάσει τόσα χρόνια και υπήρχε μία αφιβολία το πώς θα νιώθω και πώς θα είμαι μες στο νερό. Τελικά πώς στην πισίνα πήγαμε κάποια 3-4 άτομα και χαριτολογώντας όλοι εκεί και μιλώντας, λέω παιδιά εγώ θα πέσω στο νερό και δεν θα πάω στον πάτο, θα επιπλέω. Εντάξει, ο Πάρασκος ήταν λίγο έτσι προσεκτικός μαζί μας, διότι είχε και αυτό την ευθύνη μας. Δεν σου κρύβω ότι ένα-δυο παιδιά που πέσανε πρώτα κινδυνέψανε λίγο και δεν μπορούσανε αμέσως να επιπλέουν. Με το που πέφτω στο νερό, ούτε βούλιαξα, απλώς ένιωσα έτσι μια αίσθηση τρομερή. Ένιωσα σαν να μου δίνεται η ελευθερία και η κίνηση και μια ιδέα ότι μπορέσω να αποκτήσω μια κινητικότητα σαν να περπατάω μέσα στο νερό. Το λες και γελάνε και τα μάτια σου και το πρόσωπό σου. Ναι, ήταν μια αίσθηση τότε πραγματικά ξέχαστη, η οποία αμέσως κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα ήταν για μένα. Πόσο σε βοήθησε μετά, όταν σιγά σιγά μπήκε σε ένα πρόγραμμα προπονήσεων, μόλις τις δυσκολίες προσβασιμότητας, να ανέβει η ψυχολογία σου, να ενδυναμώσεις το σώμα σου? Πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Καταρχήν, βελτιώθηκαν οι προσωπικές μου αντοχές. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι τότε, στα πρώτα μου ραντεβού με την Φέη, είχαμε πάει μια βόλτα στην Ιερά Πέτρα. Έχουμε πει μια βόλτα στον παραλιακό της Ιερά Πέτρας. Έχω κάνει κάποιες οθήσεις με τον απερικό μου αμαξίδιο 5-6. Τη λέω κουράστηκα, δεν μπορώ, σπρώχνομαι. Αυτό μου το λέει ακόμη Φέη. Διότι τώρα, ας πούμε, μπορεί ας πούμε, να προχωράω για αρκετή ώρα. Με έκανε άλλο άνθρωπο. Μου έδωσε δύναμη κολύμβηση να μπορώ να έχω αντοχές και να ζω τη ζωή στα όρια μου. Την ιδέα να όλη αυτή τη χαρά και την αίσθηση της ελευθερίας να την κάνεις πρωταθλητισμό και να συνομιλώ σήμερα με έναν πολυβραβευμένο παραολυμπιονίκη, πότε μπήκε στο μυαλό σου? Περίπου ένα χρόνο μετά που πήγα στη Μεσίνα, πήγα στο πρώτο μου Πανελλήνιο. Βγήκα τελευταίος στους αγώνες εκεί, με χάλια χρόνος, Αλλά, γυρνώντας πίσω, είχα ζήσει μία περιπέτεια. Ποια περιπέτεια? Έφυγα από εδώ, με το αυτοκίνητό μου, μαζί με τη Φέη. Πήγαμε στην Αθήνα, μείναμε σε ξενοδοχείο, με παιδιά από όλη την Ελλάδα, με αναπηρίες. Γνώρισα άτομα, μπήκαμε σε μία διαδικασία να πάμε στην πισίνα, να βγούμε στο εστιατόριο, να κάνουμε διάφορα πράγματα. Και γυρνώντας πίσω λέω, αυτό που έζησα μου αρέσει πολύ. Θέλω να το εξελίξω. Ήμουνα όμως και από φύση μου ανταγωνιστικό άτομο και σκέφτηκα ότι θα πρέπει αυτό να το δω πιο θετικά, πιο σοβαρά. Τι σήμαινε αυτό? Ότι έπρεπε να κόψω κάποια πράγματα, έπρεπε να κόψω τα πολλά ξενύχτια, τη ζωή ας πούμε τη λίγο την άστατη, ότι έπρεπε να κάνω πιο πολύ προπόνηση και να αρχίσω να μπαίνω σε μια διαδικασία πιο σοβαρή. Και το έκανα σίγουρα. Και το έκανα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το έκανα. Και το έκανα με μεγάλη προσήλωση. Το έκανα πολύ σοβαρά και χωρίς εκπτώσεις.
δεν το μετάνιωσες ποτέ. Είναι σκληρό πράγμα ο πρωταθλητισμός. Η χαρά των μεταλλίων κρύβει τιτάνια προσπάθεια, και προπονήσεις. Και θέλω να σου πω ότι το έκανα σε δύσκολες συνθήκες. Σε δύσκολες συνθήκες προπονητικές. Ναι. Σε ένα κολυβητήριο το οποίο δεν ήταν και το πιο φιλικό απέναντί μου. Ούτε είναι. Σε σχέση με την προσβασιμότητά του, με τα ποδητήριά του, με αναπηρική τουαλέτα δεν υπήρχε. Ακόμη και η πρόσβαση μέσα στο κολυβητήριο χρειαζόσουν 2-3 σκαλοπάτια για να μπει, τότε θυμάμαι, μέσα. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη η λαχτάρα μου το να κάνω πράγματα σε αυτό το κομμάτι, που ειλικρινά αυτά ούτε καν τα σκεφτόμουν τότε. Ξεχωρίζεις αγώνες, ξεχωρίζεις διακρίσεις, είναι κάποια μετάλλια από τα πολλά που έχεις κρεμάσει στον τοίχο του σπιτιού σου, που για σένα είναι μοναδικά, ή στο μέλλον με πολύ υπερηφάνεια θα μιλάς στο γιο σου για αυτούς τους αγώνες? Ήμουν από τους τυχερούς αθλητές που κατάφεραν να ζήσουν μία παρολυμπιάδα στη χώρα τους. Το μεγαλύτερο όνειρο κάθε αθλητή είναι να έχει συμμετοχή σε είτε Ολυμπιακούς είτε Παραολυμπιακούς αγώνες. Εγώ ήμουν τυχερός που στο ξεκίνημα της αθλητικής μου καριέρας συνέπεσε με τη διοργάνωση των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Τότε ήμουν ένας νέος αθλητής ο οποίος είχε μία προοπτική να περάσω σε τελικούς και να πάρω ένα πλασάρισμα στην πεντάδα, στην εξάδα, στην εφτάδα. Και ενώ ξεκίνησαν οι αγώνες τότε στην Αθήνα με το χειρότερο τρόπο για μένα, διότι είχα πάρει την πρόκριση σε 4 αγωνίσματα, στο πρώτο μου αγώνισμα στα 100 μέτρα ελεύθερο, ενώ είχα χρόνους για να περάσω τον τελικό, δεν πέρασα. Και ήταν ένα μεγάλο σοκ τότε για μένα και μια απογοήτευση, η οποία πίστευα ότι τελικά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και ότι θα έχω πρόβλημα στη συνέχεια. Τελικά όμως κατάφερα στο τελευταίο μου αγώνα στα 50 μέτρα ήττιο να κατακτήσω το χάλκινο μετάλλιο. Δεν σου κρύβω, σε ένα κολυβητήριο γεμάτο από Έλληνες, με πάρα πολλούς φίλους μου και συγγενείς μου από εδώ από την Κρήτη. Και ενώ είχα προκριθεί με τον 7ο χρόνο να κάνεις αυτή την υπέρβαση. Να κάνω αυτή την υπέρβαση, ναι. Διότι σίγουρα όταν προκρίνεσαι με τον 7ο χρόνο στο τελικό και ιδιαίτερα σε μια παρολυμπιάδα, είναι πολύ δύσκολο να καταφέρεις να μπεις στα μετάλλια. Αυτό πραγματικά που έγινε τότε ήταν κάτι το μοναδικό. Από όλες τις απόψεις, δηλαδή και από την ατμόσφαιρα που ζούσα εκεί και από την ίδια τη διάκριση, που είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω. Και σίγουρα δεν μπορώ να ξεχάσω την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Πεκίνο, στα 50 μέτρα ελεύθερο, το 2008. Ήταν η κορύφωση της αθλητικής μου καριέρας, σε μια πορεία που ήταν συνεχώς ανωδική, και επιβραβεύτηκε με αυτή την μεγάλη διάκριση. Δίπλα σε αυτές τις επιτυχίες και σε αυτές τις διακρίσεις, εκτός από την στενή δική σου οικογένεια, ήταν και αυτό το κορίτσι. Που θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη Φέη, γιατί πολύ συνειδητά στάθηκε δίπλα σου. Η αλήθεια είναι ότι η Φέη ταυτίστηκε με αυτό που έκανα. Παραμέλησε τα δικά της τα εγώ, τα θέλω, ήρθε δίπλα μου και με ακολούθησε στο ταξίδι αυτό. Ήταν η προσωπική μου βοηθός σε όλο αυτό το ταξίδι, τουλάχιστον μέχρι τη γέννηση του παιδιού μας. Πάντα δίπλα μου, δεν χρειαζόταν να μιλήσουμε, επικοινωνούσαμε με τα μάτια σε οτιδήποτε. Και ήταν ένας βασικός παράγοντας το να μπορέσω εγώ να κάνω απερίσπαστα αυτό που χρειαζόταν για να έχω καλές αθλητικές επιδόσεις.
συνειδητοποιείς πόσο τυχερός είσαι εσύ, αλλά είναι και εκείνη, πόσο τυχεροί είστε μεταξύ σας που είχατε αυτό το απόλυτο δέσιμο, αυτή την αγάπη που σας χάρισε και ένα υπέροχο παιδί. Σπάνια άνθρωποι συναντιούνται με τέτοια αφοσίωση. Η αλήθεια είναι ότι τότε δεν το συνειδητοποιείς, διότι ήμασταν νέοι, ήμασταν στην τρέλα μας, οι ρυθμοί ήταν γρήγοροι, τα ταξίδια ήταν πολλά. Δεν προλαβαίναμε να κάτσουμε και να σκεφτούμε τι συνέβαινε. Ήτανε επαναλαμβανόμενα και συνεχόμενα όλα τα γεγονότα. Και ήτανε συνεχώς σημαντικά γεγονότα. Απλώς εμείς το είχαμε πάρει έτσι πολύ χαλαρά. Μάλλον γιατί ούτε εγώ ούτε αυτοί δεν κυνηγούσαμε κάτι. Ερχόντουσαν μόνο τους, ήρεμα και χωρίς πολλή προσπάθεια και χωρίς να εκφυάζουμε κάτι. Απλώς όλο αυτό το δέσιμο, όλη αυτή η χημεία που είχαμε, βοήθησε το και εμείς να περνάμε πολύ ωραία, να περνάμε τρομερές στιγμές και να έχουμε και όλα αυτά τα αποτελέσματα. Φανταζόσουν ότι θα αποκτούσε και ένα παιδί, έχοντας ένα πρόβλημα και θέλω μια να τετραπληγή. Σου πω ότι, και αυτό θέλω να το καταλάβουν και να το ακούσουν οι τηλεθεατές σου, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα και δεν πρέπει κανείς να μένει σε λόγια που μπορεί να του πούνε κάποιοι. Εγώ τελειώνοντας την αποκατάστασή μου στην Αθήνα, ένας γιατρός με κάλεσε στο γραφείο του και λέγοντας μου διάφορα πράγματα, μου είπε γύρνα σπίτι σου, προσπάθησε να ζεις τη ζωή σου. Και στα πολλά πράγματα που μου είπε ότι είναι και δύσκολο να αποκτήσω παιδί. Ξέρεις τότε, όλα αυτά σου μένουν στο μυαλό. Διότι δεν στα λέει κάποιος τυχαία, στα λέει ας πούμε ένας... Και το θέμα του παιδιού με εμένα και τη ΦΕΗ ήταν, δεν το κυνηγήσαμε. Ήρθε έτσι από μόνο του. Και ήρθε έτσι αβίαστα. Και σε αυτό είμαστε πολύ τυχεροί. Και σε αυτό το κομμάτι είμαστε πολύ τυχεροί. Και θέλω να πω ότι δεν ήταν η προτεραιότητά μας. Αλλά τότε που ήρθε, μας άλλαξε τη ζωή άμεσα. Δηλαδή. Δηλαδή. Όταν ένα ζευγάρι είναι πολλά χρόνια σε μία σχέση και έχει κάνει και πολλά πράγματα, πιστεύω ότι ο ερχομός ενός παιδιού φέρνει τη σχέση σε ένα άλλο επίπεδο. Και αυτό έγινε σε εμάς. Αρκεί να υπάρχουν σταθερές βάσεις. Εννοείται, να υπάρχουν σταθερές βάσεις. Άλλαξε τη ζωή μας πολύ πιο όμορφα. Γίναμε πολύ πιο υπεύθυνοι. Προσαρμόσαμε πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας. Αλλά γενικότερα αυτό το πλάσμα μας έφερε μια χαρά καθημερινή. Η οποία μάλλον χρειαζόταν στις σχέσεις μας. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό το παιδί. Δηλαδή, πώς τον λένε το γιο σου? Ο Αντώνης. Ο Αντώνης. Τι λέει για τον μπαμπά του? Εντάξει, λέει διάφορα, αλλά επειδή και αυτό είναι έτσι ένα πολύ συναισθαλμένο παιδί, δεν είναι έτσι να... Και δεν ξέρω, πιστεύω ότι και μεγαλώνοντας την οικογένειά μας, βλέποντας την καθημερινότητά μας, πιστεύω ορίμασε πιο νωρίς. Και η συμπεριφορά του και η κίνηση είναι ενός πιο όριμου παιδιού σε σχέση με την ηλικία του. Έχει τώρα τι ηλικία? Φέτος τελειώνουμε το δημοτικό. Πάλι καράκι πια. Ναι, θα μπείτε ναι, στο γυμνάσιο. Ναι, ναι. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω? Επειδή τα παιδιά είναι σκληρά, έτυχε ποτέ συμμαθητής του να του πει ο μπαμπάς σου γιατί δεν είναι όρθιος? Σε αυτό το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια περίπτωση.
Εν αντιθέτως, από το σχολείο του με έχουν καλέσει αρκετές φορές και τους έχω κάνει ομιλίες στο σχολείο σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, σχετικά με τον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία και τους παρολυμπιακούς αγώνες. Και μάλλον είναι και περήφανος που είμαι ο μπαμπάς του και τα παιδιά είναι χαρούμενα που έχουν γνωρίσει ένα παρολυμπιονίκη και όλα αυτά. Σούπερμαν μπαμπάς. Σίγουρα υπάρχει πλέον μια μεγαλύτερη πληροφόρηση και στα μικρά παιδιά σχετικά με τα άτομα με αναπηρία. Δεν είναι οι εποχές που εγώ τόσες βαθμίδες εκπαίδευσης που πέρασα, δεν είχα ποτέ την τύχη να έχω μία επαφή με ένα άτομο με αναπηρία. Γιώργο, το έχεις κάνει σκοπό τη ζωή σου και τον ακτιβισμό. Δεν κρύφτηκες ποτέ. Δεν ήθελες να πίσω από μια κλειστή πόρτα και από τη μοναξιά σου να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου. Βγήκες, μόλις ξεπέρασες τα εμπόδια και η ψυχολογία σου έτσι δυνάμωσε, βγήκες πολύ δυναμικά μπροστά και δεν, μέχρι και σήμερα το παλεύεις. Πολλά παιδιά που νιώθουν μια αμηχανία ή ντρέπονται ή βουλιάζουν στην κατάθλιψη, εσύ επιμένεις και ο αθλητισμός βοηθάει στην ψυχολογία και στη σωματική ανάταση των αναπήρων, αλλά και ότι αξίζει να ζήσουν τη ζωή τους. Κάποιος που είναι καθυλωμένος σε μια αναπηρική καρέκλα μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα. Εγώ αυτό το σλόγγαν μου, αυτό που λέω πάντα, ότι η ζωή είναι ωραία από ποια θέση γέννησε. Ακόμη και από τη θέση του αναπήρου. Είναι τόσο σύντομη αλλά τόσο γλυκιά και έχει τόσο ωραίες χαρές που είναι κρίμα να αφήνουμε τη ζωή να περνάει και να χάνεται μπροστά μας χωρίς να κάνουμε πράγματα. Εγώ, λόγω ότι το έζησα στο πετσί μου όλη αυτή την αλλαγή που μου πρόσφερε η ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό, προσπαθώ όσο μπορώ αυτό να το μεταδώσω στα παιδιά, γιατί δυστυχώς με όλο αυτό το χαμό που γίνεται με τα τροχαία, με τα ατυχήματα, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό νέων ατόμων που αποκτούν αναπηρίες. Και προσπαθώ, στο βαθμό που μπορώ κι εγώ, να τους δώσω να καταλάβουν ότι η ζωή δεν σταματάει μετά από μια τέτοια μεγάλη αναποδιά, αλλά μπορούμε το μειονέκτημα αυτό να το κάνουμε πλεονέκτημα. Και δεν λέω ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω του αθλητισμού. Απλώς πιστεύω ότι είναι ένα βασικό μέσο να γίνει για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων με αναπηρία. Αλλά προτρέπω και όλα τα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο ταλέντο κάπου, να το καλλιεργήσουν, να το βγάλουν προς τα έξω. Να μην κολλήσουν σε ιδιαίτερα εμπόδια, αλλά τα μικρά ή τα μεγαλύτερα εμπόδια να τα παραμελούν και να προχωράνε μπροστά. Και πιστεύω ότι έχω βοηθήσει κάποια άτομα, όπου το μεγάλο κέρδος είναι ότι και αυτά τα άτομα με τον τρόπο τους θα βοηθήσουν κάποια άλλα. Είναι μία αλυσίδα η οποία αυτή η αλυσίδα πρέπει να μεγαλώσει. Για πες μου για τη Μεγαλόνησο, για αυτό το μικρό πυρήνα που στηρίζει τέτοια παιδιά, που τα βοηθάει να αποκτήσουν μια αγάπη με τον αθλητισμό. Για να μπορέσει ένα άτομο με αναπηρία να μπορεί να ενταχθεί στον αθλητισμό, θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας. Υπάρχουν πολλοί φορέες αθλητικοί. Εμείς, από τη μεριά μας, το αθλητικό σωματείο Μεγαλόνησος, που τυχαίνει να είμαι και πρόεδρος τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, προσπαθούμε όσο μπορούμε, με τις λίγες δυνάμεις που έχουμε, να εντάξουμε όσο δυνατόν περισσότερα άτομα με αναπηρία στον αθλητισμό. Άρα, παράλληλα με αυτό, να έρθουν άτομα με αναπηρία κοντά, να ανταλλάξουν ιδέες, οι οικογένειές τους να συνευρεθούν με άλλες οικογένειες με άτομα με αναπηρίες, να ανταλλάξουν τις προβληματισμούς τους,
Προσπαθούμε να κάνουμε και κοινωνικά δρόμενα, πέρα από το αθλητικά, τα οποία να τους δίδουν μία ευχαρίστηση και μία διέξοδο στην καθημερινότητά τους. Πιστεύω ότι φορείς όπως η Μεγαλόνισσος πρέπει να στηρίζονται. Πρέπει να στηρίζονται από την πολιτεία, πρέπει να στηρίζονται από την κοινωνία, διότι ανιδιωτελώς προσπαθούμε να προσφέρουμε μια ομάδα νέων ατόμων κοινωνικό έργο. Που είναι τεράστιο αυτό το έργο. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, κλείνοντας, μέσα από τις πολλές χαρές, αλλά κυρίως την κατάκτηση της ίδιας σου της ζωής που απέκτησες, μέσα από τον πρωταθλητισμό, μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια της προπονήσεις, Μίρια, έκανες ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δεν θα το φανταζόταν ποτέ ότι το νεαρό αγόρι από τις Άνω Ασίτες με το αναπηρικό του αμαξίδιο θα γύρναγε όλο τον πλανήτη. Πήγες και σε χώρες προηγμένες, με προσβασιμότητα. Θέλω ένα σχόλιο για τη συμπεριφορά όλων μας ή για τα δημόσια έργα που γίνονται, για αυτά που δεν γίνονται. Πόσο πολύ εμποδίζουν έναν άνθρωπο που έχει μια δυσκολία στη μετακίνηση να ανοίξει την πόρτα και να διεκδικήσει τη ζωή του, να μετακινηθεί, να συναντήσει φίλους, να πάει σε μια προπόνηση. Θέλω να σου πω ότι για μένα ήταν ένα μεγάλο σοκ όταν ξεκίνησα τα πρώτα μου ταξίδια με την εθνική ομάδα στο εξωτερικό. Όταν είδα την ευκολία που μπορούν να κινηθούν τα άτομα με αναπηρία, τις παροχές που έχουν, εκεί κάπου, γιατί όταν δεν ξέρεις κάτι πώς είναι, δεν σε πολύ απασχολεί και δεν σε πολύ τσιγκλάει. Απλώς όταν όμως το είδα κατάματα, λέω, τι γίνεται, γιατί σε εμάς όχι. Δεν είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Δεν είμαστε, υποτίθεται, ένα προηγμένο κράτος. Και γυρνώντας εδώ, όλο αυτό άρχισε να με απασχολεί σε μεγάλο βαθμό. Από το πιο απλό, από την απλή πρόσβαση στην πισίνα μέχρι την αναπηρική τουαλέτα, μέχρι τη ράμπα, μέχρι τα αναπηρικά πάρκινγκ, μέχρι τη μη πρόσβαση σε δημοσίες υπηρεσίες. Και ξεκίνησε ένας αγώνας ο οποίος δεν έχει τελειώσει. Με καθημερινές παρεμβάσεις σε όλους τους φορείς για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής όλων των ατόμων με αναπηρίες. Όχι μόνο αυτών που είναι στον αθλητισμό. Είναι και η δική μας η καφρίλα. Εκεί που υπάρχει μία ράμπα για να περάσει ο άνθρωπος με το αμαξίδιο ή ακόμα και η μαμά με το καροτσάκι, με το μωρό της, εμείς θα πάμε να παρκάρουμε. Θα πάρουμε τη θέση που έχουν προβλέψει για να παρκάρει ένα αναπηρικό αυτοκίνητο. Στέλιο, δημιουργούμε εμείς εμπόδια. Όλο αυτό ξεκινάει από έλλειψη παιδείας. Δυστυχώς, οι παλαιότερες γενιές δεν απέκτησαν καθόλου παιδεία στο θέμα των ατόμων με αναπηρίες. Καθόλου, όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Και ιδιαίτερα εδώ είμαστε στην Κρήτη, που υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι και λίγο έτσι ευέξαπτοι. Μπορεί να του κάνεις παρατήρηση και να σου βάλουν καυγά. Δυστυχώς, έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Εγώ όμως προσωπικά ελπίζω ότι αυτό σιγά σιγά αυτό αλλάζει. Και με άπειρες ομιλίες που γίνονται στα σχολεία, σε μικρά παιδιά, αυτά θα αλλάξουμε. Στέλιο, να το ξέρεις αυτό. Την κοινωνία μας και τη συμπεριφορά μας, όχι μόνο απέναντι σε άτομα με αναπηρία, αλλά τη γενικότερη υπεύθυνη συμπεριφορά και για το περιβάλλον και για άλλα θέματα τα οποία έχουν παραμεληθεί από τις προηγούμενες γενιές. Η νέα γενιά πρέπει να αποκτήσει την παιδεία για να μπορέσει αυτά τα θέματα να είναι προτεραιότητά τους, να είναι θέματα τα οποία δεν είναι εξαναγκασμός, αλλά είναι κάτι φυσιολογικό και κάτι ουσιώδης. Και κλείνοντας, πριν σε καληνυχτήσω, αν σε ρωτήσω, μέχρι τώρα τελικά, τι σου έμαθε η ζωή, τι θα μου απαντούσες, Γιώργο Καπελάκη? Αυτό που μου έχει μάθει μένα η ζωή είναι ότι είναι απρόβλεπτη. Δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι σήμερα θα γίνει αυτό, αύριο αυτό, ότι όλα τελειώσαν, ότι δεν υπάρχει λύση. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά, τόσες πολλές αλλαγές.
Αλλά στην ουσία αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ο άνθρωπος, ο καθένας μας, οι δυνατότητες που έχει μέσα του είναι απεριόριστες. Μπορεί να μην τις ξέρει, αλλά την κατάλληλη στιγμή, την κρίσιμη στιγμή, αυτές οι δυνάμεις και αυτές οι δυνατότητες εμφανίζονται. Και εγώ αυτό το έζησα στο πετσί μου. Έχω κάνει πράγματα και έχω βιώσει πράγματα που αν με ρωτούσες πριν 15 χρόνια θα σου έλεγα ότι είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ούτε καν τα φανταζόσουν. Ούτε καν τα φανταζόμουν. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους. Ποτέ απογοήτευση. Ποτέ δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Όλα γίνονται. Με κάποιο βαθμό θα γίνουν. Είναι πολύ ωραίο μήνυμα και είναι μια ωραία ευχή για καληνύχτα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά και εύχομαι, εφόσον είναι και η αρχή του χρόνου, καλή χρονιά και υγεία σε όλους.